δημοσιογραφής και εξαιρέσει τεινών. Όλοι πλασάρουν την αμαρτία. Μεταξύ δε αυτών έφτασεν εις το στόμα των και ένα όνομα αγιασμένο που λέγεται Κασιανή. Τι και τι δεν είπαν δι' αυτό το όνομα, πόσον διέσεραν αυτό το πλάσμα, πόσον του εφόρτωσαν τόσα άνομα και παράνομα, ενώ η Κασιανή είναι μία λογία κόρη, παρθένος, αγνή, καθαρή και ποιήτρια ύμνων της Εκκλησίας. Ένα τέτοιο ποίημα το ακούσαμε προηγουμένως. «Κύριε, οι εν πολλές αμαρτίες περιπεσούσα γενή, την συνεστομένην θεότητα, μυροφόρου αναλαβούσα τάξη, μοίραση πρώτου ενταφιασμού κομίζει. Ήμι λέγουσα ότι ίστρος ακαθαρσίας υπάρχει σε μέ. Νίξ ζωφώδης και ασέλινος. Μη μου τα δάκρυα παρίδεις, ο νεφέλες διεξάγων της θαλάσσης το είδωρ. Κάμφθημη προς τους στεναγμούς της καρδίας, ο κλίνας τους ουρανούς διαφάτος σου και ενώσει. Καταφυλίσω τους αχράντους σου πόδας, αποσμίξω δε τούτης πάλιν της κεφαλής μου βοστρίχης. Ον εν το παραδείσο Εύα το δειλινόν, κρότον τη σωσήν ηχηθήσα, το φόβο εκρύβει. Αμαρτιών μου τα πλήθη, τι σε ξεχνιάσει, σωτήρ μου. Άβυσσος των κρυμάτων σου και η αγάπη σου δια των αμαρτωλών. Μη με παρήδεις την συντούλη, ο έχων το μέγα έλεος. Αδερφοί μου, αυτό είναι το τροπάριο το οποίο ακούσαμε προηγουμένως και με τη χάρη του Θεού ως ενδύναμη μας δώσει θα προβώ εις ολίγην ερμηνεία. Δεν θα πάρω το βάθος κάθε μιας λέξεως, αλλά θα παρακαλέσω τον Θεό μου και την Παναγία μου να μου δώσει λόγον να απευθύνω εις εμάς εις το βάθος της καρδίας σας. Κύριε, λέει, Κύριος ποιος είναι? Εμείς σήμερα φωνάζουμε Κύριε, Κύριε, Κύριε και μάλιστα τους μεγάλους Κύριε, Κύριε. Κύριος είναι μόνον ένας, ο Θεός. Μη κληθείτε, λέγει, καθηγητέ, είσαι ο καθηγητής ο Θεός. Μη σας φωνάζουν ότι είστε καθηγητές. Καθηγητής μόνον ένας είναι ο Θεός. Κύριε, λέγει, εν πολλές αμαρτίες περιπεσούσα γενή τη συνεστομένη θεότητα, μυροφόρου αναλαβούσα τάξη, μοίραση πρωτου ενταφιασμού κομίζει. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός οδηγείται προς τον Σταυρόν να δώσει το αίμα Του δια την αγάπη μας, για να μας σώσει.
και βρίσκεται στην οικία του Φαρισαίου. Τότε, όταν εισήρχεται στην οικία ένας ξένος άνθρωπος, ο οικοδεσπότης έβαζε νερό και έπλαινε τα πόδια του φιλοξενουμένου. Ο Φαρισαίος, ο οποίος είχε πολλούς προσκλήσει εις το σπίτι του, έφτασε και μία πόρνη γυναίκα. Όταν έφτασε αυτή, έπεσε στα πόδια του Κυρίου και έχινε δάκρυα. Και μετά έβαλε μύρο και έπλυνε τα πόδια του Κυρίου και εσκούπισε τα πόδια του με τα σπλεξίδα της κεφαλής. Είδε ο Φαρισαίος και σκανδαλίστη. Λέγει, δεν γνωρίζει ότι αυτή είναι πόρνη. Πώς καταδέχεται να τον πλησιάσει? Και ο Κύριος γνούς λέγει είναι αυτό το τι εσκέπτετο. Γύρισε και του λέγει, ήρθα στο σπίτι σου, του λέγει, και δεν μου έπλυνες τα πόδια. Αυτή η αμαρτωλός από την ώρα που ήρθε εδώ δεν έπαυσε να μου πλένει τα πόδια με τα δάκρυά της. Φίλημα δεν μου έδωκες, του λέγει, ενώ αυτή δεν έπαυσε όλη την ώρα να μου καταφύλει τα πόδια μου. Κύριε, οι εμπολές αμαρτίες περιπεσούσα γενή. Την συναισθωμένη θεότητα μοίραση προτού ενταφιασμού κομίζει. Σκανδαλίστησαν οι μαθητές και πρώτος που σκανδαλίστη ο Ιούδας, ο φιλάργυρος. Αυτός ο οποίος κρατούσε το γλωσσόκομο, δηλαδή το σακουλάκι, μέσα στο οποίο έβαζε ο κόσμος ο λίγα λεφτά όσα είχε, δια την χρία των μαθητών που εγύρισαν δεξιά και αριστερά, χωρίς να έχουν που την κεφαλή να κλείνουν. Αυτό το έδωσε ο Κύριός μας στον Ιούδαν αυτό το σακουλάκι, διότι τον εγνώριζαν ότι κλέπτης είναι, λέγει, και δι' αυτό του έδωκε το γλωσσόκομον αυτό το σακουλάκι και από εκεί μέσα έκλεβεν τους μαθητάς. Αυτή είναι η διαγωγή του φιλαργύρου, αδερφοί μου. Δεν τον ενδιαφέρει τίποτε. Να προσέξουμε την εντολή του Θεού. Ούκαι επιθυμήσεις όσα το πλησίο σου εστί. Ό,τι ανήκει στον πλησίο σου μη το δεχθείς ποτέ και μη το επιθυμήσεις. Ή μη λέγουσα ότι νίξ μη υπάρχει, ίστρος ακολασίας, ζωφόδιστε και ασέλινος έρος της αμαρτίας. Αλίμονό μου, λέγει, όταν επλησίασε τον Κύριο, αλίμονό μου, λέγει, ότι εγώ με καταλαμβάνει ίστρος της αμαρτίας. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό που σημαίνει είναι τούτο που γίνεται σήμερα στα σημέρας μας. Ίστρος ακολασίας. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ομιλώ εις τας γυναίκας και λέγω, προσέξετε την πορνείαν, προσέξετε την αγνότητά σας, προσέξετε το κάλλος σας, προσέξετε τη ψυχή σας.
Αλλά όπως έχει πόρνες γυναίκες, έχει και πόρνους άντρες. Αυτοί οι πόρνοι άντρες είναι αυτοί οι οποίοι τρέχουν δεξιά και αριστερά για να κλέψουν την τιμή των γυναικών και να την ποδοπατήσουν και έπειτα να φύγουν και να την αφήσουν. Προσέξετε όσες κόρες είστε εδώ. Προσέξετε όσοι έχετε την αγνότητά σας και όσοι δεν την έχετε να επιστραφείτε με τη μετάνοια. Προσέξετε όσες σας ξεγέλασε ο διάβολος με τους πόρνους, αυτούς που γυρίζουν δεξιά και αριστερά και παίρνουν την τιμή των θυγατέρων σας και τα συγκαταλείπουν μέσα στα πορνεία και χαίρονται. Προσέξετε, Ίστρος λέγει η πόρνη σήμερα, Ίστρος Ακολασίας λέγει. Ζωφώδιστε και ασέλινος έρος της αμαρτίας. Είμαι μέσα στο βάθος, λέγει, της σαρκικής αμαρτίας, Κύριε. Είμαι μέσα στο βάθος το σκοτεινό της κολάσεως, των ειδονών, της σαρκός. Προσέξετε, αυτά τα ημέρας, ο περισσότερος κόσμος δεν γνωρίζει αν είναι Πάσχα. Γνωρίζει ένα, την σούβλα να σουβλίζει τα αρνιά. Αυτή είναι η ζωή του. Αυτό είναι το Πάσχα. Φεύγει και τον βλέπεις και ασχολείται με το φαγοπότι. Ασχολείται όχι για το Πάσχα, τα πάθη του Κυρίου και την Ανάστασή του. Ασχολείται πώς να φάει και πώς να χορτάσει. Τι να φας βρε παιδί μου, τι θα φας, ένα μπιάτο φαγητό είναι. Μετά το άλλο τι θα το κάνεις, μετά θα αρχίσει το ποτό, μετά θα αρχίσει η αμαρτία, μετά θα αρχίσει η βλασφημία, μετά θα αρχίσει το κακό. Και αυτό είναι το Πάσχα το οποίο μας έδωκε ο Κύριος μας. Αυτός είναι ο άνθρωπος ο οποίος ήκουσε τα λόγια της Μεγάλης Εβδομάδος. Ίστρος Ακολασίας, δηλαδή όπως το άλογο το οποίο όταν το τσιμπήσει η μύγα, η αλογόμυγα, τρέχει για να γλιτώσει. Δεν γλιτώνει όμως. Μπορεί να πέσει μέσα σε κρυμνό, μπορεί να πέσει μέσα σε λάχο, μπορεί να πέσει σε ποταμό. Ίστρος Ακολασίας. Δηλαδή, μία κατάσταση η οποία δεν μπορεί να την κυβερνήσει κανείς. Αυτό παθαίνει η πόρνη και αυτό παθαίνει ο πόρνος που αφήνει τη μία κόρη του κόσμου και πάει στην άλλη κόρη του κόσμου. Προσέξετε σας παρακαλώ την τιμή σας. Προσέξετε ποιος σας πλησιάζει. Προσέξετε ποιος είναι αυτός ο οποίος θέλει να έρθει κοντά σου. Δύο πράγματα θέλει. Αν έχεις χρήματα να σου τα φάει και αν δεν έχεις χρήματα να σου πάρει την τιμή σου. Δύο πράγματα. Και όταν σου πάρει την τιμή σου, σηκώνεται και φεύγει. Α, λέγει, δεν μπορούμε να παντρευτούμε. Γιατί πήρες την τιμή της κόρης του άλλου. Έτσι είναι η μόδα, λέγει. Αχ, αυτή η καταραμένη μόδα. Αυτή η καταραμένη μόδα που παρασύρει τον κόσμο. Και πλησιάζομεν στο μυστήριο του γάμου και στα 100 μυστήρια που γίνονται στην Εκκλησία, δεν ξέρουμε αν υπάρχει μία αγνή κόρη και ένας αγνός άντρας. Βουτυγμένοι μες στην αμαρτία, αν καταλήγουν στο μυστήριο του γάμου. Ποιο μυστήριο? Ποιος είναι εκείνος που επήγες κοντά του? Τι φόρεσες? Άσε που είναι γυμνές και μπαίνουν μες στην Εκκλησία. Άσε που διασύρουν των τόπων των Άγιων όπου τελεσιουργούνται τα Ιερά Μυστήρια του Θεού. Άσε το αυτό. Σήμερα η Εκκλησία έγινε στούντιο των φωτογράφων. Δεν βλέπεις τίποτε άλλο μέσα στην Εκκλησία παρά μόνο να στέκονται φωτογραφικές μηχανές και να γυρίζουν γύρω-γύρω για να πάρουν χρήματα, αυτά τα χρήματα. Αυτό το αργύριο του Ιούδα. Και δεν ξέρουν αν γίνεται μυστήριον και τα μυστήρια τα οποία ο Θεός τα ευλόγησε. Ήμι λέγει ότι Ίστρος Ακολασίας ζωφώδιστε και ασέλινος έρος της αμαρτίας μες στο σκότος. Πότε τρέχει ο άνθρωπος στην αμαρτία? Την ημέρα κυνηγά, την νύχτα.
να μην τον βλέπουν. Τι φοβάσαι, δεν σε βλέπει ο Θεός? Σε βλέπει ο Θεός, σε μετρά ο Θεός και θα δώσεις λόγο εν ώρα κρίσεως και θα σου πει, παιδί μου, πού είναι η τιμή σου, την τιμή σου που σου έδωσα πού είναι, και θα πει στην κόρη, όπως θα ζητήσει από την κόρη τα μαλλιά της κεφαλής της, έτσι θα ζητήσει και την τιμή της ο Θεός. Και να προσέξουμε, όσες φεύγετε και κόβετε τα μαλλιά σας, δέστε την πόρνη η οποία έπλυνε τα πόδια του Κυρίου με τα δάκρυά της και τα εσκούπισε με τα σπλεξίδας της κεφαλής της. Ω Θεέ μου, λέγει ο προφήτης Ισαΐας, μου είπεν ο Θεός, μίλησε, λέγει, στα παιδιά μου τα οποία με παραπίκραναν και αυτά και οι πατέρες αυτών. Μη φοβηθείς, λέγει, μη φύγεις, σε περικυκλώνουν όλοι οι εχθροί και σε τσιμπούνε όπως τσιμπά ο σκορπιός το πλάσμα. Μη φοβηθείς, λέγει. Πες τους την αλήθεια και όσοι θέλουν να την ακούσουν, όσοι θέλουν να μην την ακούσουν. Ναι, αδερφοί μου, μη με παρήδεις τα δάκρυά μου, λέγει. Συ ο εξάγων νεφέλες την θάλασσαν και την δίδεις νερό εις τον κόσμο και πίνει. Μη με παρήδεις την συντούλη. Κάμφθη μη προς τους στεναγμούς της καρδίας, ο κλίνας τους ουρανούς εγγενώσει. Συ εκατέβηκες από τους ουρανούς, λέγει η Κασιανή, εις το ποίημά της για την πόρνη γυναίκα. Συ εκένωσας τους ουρανούς, κατέβηκες και έγινες άνθρωπος δια να σώσεις των άνθρωπων από το βάθος της αμαρτίας. Κάμφθημη προς τα σπηγάς των δακρύων. Δώσε μου, Κύριε, λέγει, δώσε μου την χάρη σου, δώσε μου το έλεος σου, δώσε μου την αγάπη σου, μη με διώξεις, μη με εγκαταλείψεις. Αυτούς τους πόδας τους οποίους πλένω τώρα, λέγει, τους ήκουσεν η Εύα μέσα εις τον παράδεισο των δειλινών και τρόμαξεν, εφοβήθη, λέγει, και εκρύβει. Γιατί φοβήθηκε? Διότι έφτεξεν, διότι παρέβη την εντολή του Θεού. Κρότο, λέγει, τη σωσήνη χυθίσα, εκρύβει, εκρύβει. Μη μου παρήδεις, λέγει την αμαρτωλή, μη με παρήδεις, μη με απορρίψεις, φύλαθε με, Κύριε, ελέησέ με. Μη με απορρίψεις, μη με διώξεις. Εσύ ο έχων το άμετρον έλεος. Δεν μπορεί να μετρήσει κανείς την αγάπη του Κυρίου και τους τρόπους με τους οποίους μεταχειρίζεται για να σώσει την ψυχή μας. Έχει πολλούς τρόπους ο Κύριος. Έχει πολλά μέσα ο Κύριος για να μας πάρει κοντά Του. Εν κοιμώ και χαλινώτα σε αγώνας αυτόν άξες, λέγει. Δεν θέλει να έρθει κοντά σου, λέγει ο αμαρτωλός. Τράβηξε τον, Κύριε, λέγει, με το χαλινάρι από το στόμα και φέρε τον κοντά σου. Δεν έρχεται με άλλον τρόπο. Έχω πολλούς τρόπους, λέγει ο Κύριος. Η φαρέτρα μου είναι γεμάτη από βέλη. Και άλλο το βάζω βέλος μεγάλο, λέγει, άλλο το βάζω βέλος μικρό, άλλο το πιάνω καρχαρία, άλλο το πιάνω ψάρι και άλλο το πιάνω τσιμπούρα. Εκείνο ξέρει με ποιο τρόπο θα μας φέρει κοντά του, και όταν δεν έρθουμε και τότε
αντίμονον εν ώρα κρίσεως. Κύριε, μη με παρήδη σου έχω εν το άμετρον έλεος. Αυτό λέγει η Αγία Κασιανή, αναλαμβάνουσα το ρόλο της πόρνης την οποία περιγράφει. Κύριε, λέγει, μη με παρήδη σου έχω εν το άμετρον έλεος. Ποιον μπορεί να μετρήσει την αγάπη του Κυρίου μας? Αύριο θα τον δούμε να σταυρωμένον πάνω εις το σταυρόν. Θα τον δούμε να χύνει το αίμα του. Θα τον δούμε να ταπεινώνεται για μας. Θα τον δούμε να υποφέρει και να πάσχει. Θα τον αγαπήσουμε. Μπορεί να κλάψουμε. Μόλις όμως περάσει η μέρα του Πάσχα, τότε αρχίζουμε εκ δευτέρου να τον σταυρώνουμε και πάλι. Και είμεθα οι ίδιοι, οι απαράλλαχτοι, δεν σοφρονιζόμεθα, δεν μετανοούμε, δεν επιστρέφουμε. Και λέγει ο Θεός στον Ισαΐα, μίλησε τους, λέγει, μη φοβηθείς, μη φύγεις. Πες τους, λέγει, την αλήθεια, και όποιος θέλει να μετανοήσει θα πάρει από εμένα αγάπη πολύ. Όποιος δεν θέλει να μετανοήσει θα έβρει την δικαία μου κρίση. Ναι, αδερφοί μου, Κύριε, μη μας αφήσεις έχουν το άμετρον έλεος, και αξίωσε μας, Κύριε, να φτάσουμε τα σημέρα σε αυτάς. Τα Άγια σου πάθη, την ταφή σου και την Ανάστασή σου, και ανάστησε μας και εμάς από τα έργα της αμαρτίας, τα νεκρά έργα της αμαρτίας, και φέρε μας κοντά σου εν μετανοία, και αξίωσε μας της επουρανίου σου Βασιλείας. Αμήν.